Ακόμα και να λιώνουν το χρυσό για να εξαφανίζουν τα ίχνη τους, έχουν μάθει πλέον οι διαρρήκτες που προσπαθούν να δίνουν άμεσα τη λία τους στους κλεπταποδόχους. Το πρωί έγινε μεγάλη αστυνομική επιχείρηση σε καταβλισμό Ρωμά στα Άνω Λιώσια για την εξάρθρωση σπήρας κακοποιών που ευθύνεται για περισσότερες από 110 κλοπές. Στελέχη ομάδας πρόληψης και καταστολής εγκληματικότητας εισβάλλουν σε κατοικία σε καταβλισμό Ρωμά στα Ανολιώσια στο πλαίσιο επιχείρησης για την εξάρθρωση συμμορίας διαρρηκτών. Από τα τέλη Δεκεμβρίου, τα μέλη της πείρας κατηγορούνται ότι έχουν διαπράξει περισσότερες από 110 κλοπές σε διάφορες περιοχές της Αττικής. Ήταν μεγάλη η απώλεια, ξαφνικά της γυναίκας μου. Η εικόνα που βλέπεις όταν μπαίνεις σε ένα σπίτι το οποίο έχει κλαπεί. Εύχομαι να μην την. Και μόνο και μόνο γι' αυτό να μην τη δει κανείς. Δηλαδή έχεις μια εικόνα, έχεις μια. Απεχθάνεσαι το ίδιο στο σπίτι. Ύστερα από πολύμηνη έρευνα, τα στελέχη της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Αθηνών κατάφεραν να ταυτοποιήσουν και να συμπεριλάβουν 23 άτομα στη δικογραφία και να συλλάβουν 16. Κατά τη διάρκεια των ερευνών τους εντόπισαν όπλα, ναρκωτικά, τιμάλφη και χρήματα. Έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι στιγμής περισσότερες από 20 κατοίκων έρευνες, στις οποίες έχουν βρεθεί αρκετά χρήματα, τιμάλφη, αλλά και όπλα και σφαίρες. Η έρευνα φυσικά και θα συνεχιστεί στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής. Τα ακούς συνέχεια και δίπλα σου. Κλειδώνουμε, ξανακλειδώνουμε. Είναι... Σκεφτείτε και το ενδεχόμενο να βάλετε ακόμα και κάμερα μέσα στο σπίτι ή στην είσοδο. Έχω και συναγερμό, έχω και κάμερες έχω. Τα όπλα έχουν μεταφερθεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια προκειμένου να γίνει η βαλιστική εξέτασή τους για να διαπιστωθεί αν έχουν χρησιμοποιηθεί σε κάποια παράνομη ενέργεια. Δύο από τους συλληφθέντες κατηγορούνται ότι εμπλέκονται και σε περιστατικό με πυροβολισμούς έξω από κλαμπ στο Περιστέρι τα ξημερώματα της 8η Σεπτεμβρίου. Δεν τους είχαν επιτρέψει την είσοδο και εκείνοι τραυμάτισαν τον υπάλληλο στο πόδι με πυρά. Υπάρχει ατιμωρησία, δεν τιμωρούνται, τους πιάνουν, τους αφήνουν. Είναι η δεύτερη επιχείρηση αστυνομικών σε καταβλισμό Ρωμά το τελευταίο τετραήμερο. Την Παρασκευή είχαν εντοπίσει περισσότερες από 700 χρυσές λίρες μόνο σε μία περίπτωση, γεγονός που εντυπωσίασε ακόμα και τα στελέχη της ασφάλειας. Έμπειροι αξιωματικοί της Αλιάς αναφέρουν στον Αντένα πως οι συμμορίες των κακοποιών έχουν βρει τρόπο να εξαφανίζουν τα ενοχοποιητικά στοιχεία. Αντί να πολλούν κοσμήματα στους κλεπταποδόχους, τους δίνουν χρυσό και ασήμι. Σπάνια κρατούν στην κατοχή τους κοσμήματα. Έχουν φτάσει στο σημείο ακόμη και να λιώνουν τα κοσμήματα σχεδόν αμέσως μετά τις διαρρήξεις, να τα μετατρέπουν σε χρυσό και να τα πολλούν στους κλεπταποδόχους. Οι κακοποιοί πιστεύουν έτσι ότι δεν μπορούν να τους συνδέσουν με τις διαρρήξεις, ενώ ταυτόχρονα ρευστοποιούν άμεσα τη λία τους.